δηλητηριασμοί και στη Θεσσαλονίκη. Κάποια κοράκια μεγαλοσυμβολιογράφοι, που κατάφεραν να σπάσουν την αποχή, ετοιμάζονται σήμερα να υπηρετήσουν αυτή την απάνθρωπη, την ανάλγητη πολιτική κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαίου, που πολύ απλά λέει ότι με το πάτημα ενός πλήκτρου στον υπολογιστή τους θα μπορούν να αρπάζουν το σπίτι, το χωράφι, το μαγαζάκι κάποιου φτωχού ανθρώπου. Εμείς λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ πέρα και θα κάνουμε πορεία στους δρόμους της πόλης και στα σωτολεγραφικά γραφεία για να σταματήσουμε αυτή την πολιτική. Να σταματήσουμε συγκεκριμένα το έγκλημα που γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου ακίνητα πολύ μικρής αξίας και για μικρά χρέη βγαίνουν σε πληστηριασμό, όπως ένα διαμέρισμα στην Καλαμαριά, όπως ένας αποθηκευτικός χώρος στη Θέρμη. Για να σταματήσουμε το έγκλημα που γίνεται στην Αθήνα, σε συμβολιογραφικό γραφείο της Αθήνας, απέναντι σε συμπολίτη μας, απέναντι σε έναν άνθρωπο που είναι μαζί μας 2 χρόνια τώρα στα ειρηνοδικεία, έναν συνταξιούχο που του αρπάζουν ένα κληρονομικό μαγαζί που έχει. Απέναντι σε όλη αυτή την απάνθρωπη, την ανάλγητη κοινωνικά πολιτική, καλούμε όλο το λαό της πόλης να είμαστε απέναντι, να τους σταματήσουμε.